Είναι ο κύριος Γιώργος Ολογοσόφης, ο οποίος είναι βουλευτής της ΑΛΦΑ Αθηνών και νομίζω ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος της ΑΛΦΑ Αθηνών. Κάτι ράδιο αντίληψη που κυκλοφόρησε προχθές, κύριε Υπουργέ, δείχνουν ότι στο κόμμα δεν υπάρχει ακόμη μεγάλη σύμπνοια. Και δεν ξέρω πώς θα πάτε έτσι στις εκλογές σας. Θα υπάρξει σύμπνοια μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Το ελπίζουμε και εμείς για εσάς. Ναι, ναι. Έχουμε το ζώο. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας έχω απόψει μαζί μου. Λοιπόν, θα αρχίσω από εσάς. Εσύ θα είσαι το θύμα μου απόψε. Οι εκλογές γίνονται και πάλι με αφορμή τα οικονομικά. Και ειλικρινά δεν κατάλαβα αν ο κύριος Πρωθυπουργός μιλούσε για αυτή την εκλογική αναμέτρηση ή μιλούσε για την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τα μέτρα που είπε ότι πρέπει να προωθούν δεν τα πήρατε επί της δικής σας υπουργίας. Κοιτάξτε κύριε Παλαιτέρα, από την προηγούμενη εκλογή μέχρι σήμερα έχουμε μεσολαβήσει η μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει περάσει όλος ο κόσμος τα τελευταία 80 χρόνια. Τα δεδομένα σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Ασφαλώς υπήρχε ένας προγραμματισμός μετά το 2007 να γίνουν κάποια πράγματα. Ο προγραμματισμός αυτός λογικό ήταν να ανασταλεί με την κρίση, γιατί αυτό που προείχε ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης. Και λογικό είναι να χρειάζεται να υπάρξει και ένας καινούριος προγραμματισμός εν ώψη της κρίσης. Αυτό σημαίνει σε όλο τον κόσμο σήμερα. Από την ώρα που κατέστη σαφές ότι το Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορούσε παρά να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Λουσούφη, κάνω λάθος. Διαφορετικές μεταρρυθμίσεις 5 μηνών δεν υπάρχουν. Η κρίση δεν ήταν τόσο, ή κάπου ξεκίνησε γερά. Η κρίση ξεκίνησε το 7. Και ήταν πολύ έντονη μετά το Σεπτέμβριο του 8. Είχε τέτοια χρόνια μπροστά. Και οι επιπτώσεις της κρίσης πάνω στην πραγματική οικονομία, γιατί σε εμάς άργησε να έρθει, λόγω και της πολιτικής που είχαμε ακολουθήσει. Οι επιπτώσεις της κρίσης φαίνονται τώρα πια πάρα πολύ έντονα και είναι στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι στην ανάπτυξη, είναι σε επενδύσεις. Αρχίζει πια και τη νιώθει η οικονομία. Τότε δεν πήραμε τόσο τα μέτρα, έτσι δεν είναι. Όχι, πήραμε τα μέτρα που χρειαζόντουσαν τα άμεσα εκείνη την εποχή για τη ρευστότητα, τα μέτρα για την εγγύηση των καταθέσεων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πέρυσι. Κινδύναμε να καταρρεύσει όλο το οικονομικό οικοδόμημα. Δηλαδή, αν οι καταθέσεις, για παράδειγμα, μπαίνανε σε αμφισβήτηση, θα είχαμε meltdown, θα είχαμε έντονη οικονομία. Που σημαίνει ότι κοιτάξαμε το σήμερα και δεν κοιτάξαμε το αύριο. Κοιτάμε και το σήμερα και το αύριο, αλλά οι προτεραιότητες κάθε φορά, ανάλογα με τις εξελίξεις, πρέπει να αλλάζουν. Και νομίζω ότι οι προτεραιότητες τώρα, πολύ σωστά το είπε ο Πρωθυπουργός, προτεραιότητες τώρα είναι θα πρέπει να σχεδιάσουμε για μετά την κρίση κατά βάση, πια αφού είδαμε πώς έχει εξελιχθεί. Και αυτό θέλει χρόνο, θέλει πολιτικό χρόνο. Δεν μπορεί να πάρεις μέτρα τα οποία θα αποδώσουν σε 5 μήνες. Αυτό είναι βέβαιο. Χρειάζεται μία πίστοση χρόνου. Και πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό αυτό. Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζεται μία κυβέρνηση η οποία θα έχει το χρόνο μπροστά της να πάρει τα μέτρα και να αποδώσουν τα μέτρα. Πώς θα το κάνει τον Ιούνιο. Δεν είπαμε σε τέτοιες εκλογές, είχαμε στοιχεία και τόσο λεφτά αυτές τις εκλογές, σε τέτοια δυσβάστηκε οικονομία. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το ίδιο δεν νομίζω ότι υπήρχε. Εσείς ζητάτε επίμονα εκλογές εδώ και τώρα και αναρωτιέμαι, καλά ζητάτε τις εκλογές. Τι περιθώρια βλέπετε να έχετε να χειριστείτε τα ζητήματα της οικονομίας κατά διαφορετικό τρόπο από αυτόν το οποίο θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτό που επιβάλλουν τα πράγματα έτσι αλλιώς. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το προηγούμενο που είπατε. Έτσι, να διαβάσω μια δήλωση του κ. Καραμαλή. Απαιτείται ισχυρή και νοπή λαϊκή εντολή, ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όλοι που μας ακούνε, σου λέει, διάβασε μια φράση από αυτά που είπε προχτές ο Πρωθυπουργός. Όχι. Είναι αυτό που είπε το 2007 το προκήρυξε τη εκλογή. Δεν είναι να επαναλαμβάνετε τα ερωτήματά μου. Αυτό. Όχι, αναρωτήμα ακριβώς τις λέξεις. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο, τελευταίο ο ίδιος, ότι ο κύριος Λογοσκόπης δεν απάντησε στο βασικό ερώτημα γιατί δεν έκανε σε ευρωεκλογές. Γιατί εμείς από το Μάρτιο το λέμε. Ότι δεν θα ψηφίσετε διότι θα Άρα λοιπόν σε ευρωεκλογές όταν θα κέρδιζε η εθνική οικονομία, αφού και η εθνική οικονομία λένε τρεις μήνες καλυτέρευσης, καλύτερες δόμες, καλύτερες λειτουργίες, δεν αξιδεύουσαν τα χρήματα που είπανε και υπήρχε όμως μόνο ένας λόγος που ήταν για δωρεά. Θα ήταν πολύ λογικός να μην γίνουν εθνικές εκλογές τον Ιούνιο. Ένας. Αυτός που έγινε το 2006 από την ίδια κυβέρνηση.
να μείνει ανοιχτή η Ολομέλεια της Βουλής. Ελπίζω να απαντήσετε στο ερώτημά μου. Ναι, όχι, να τα συζητάμε, γιατί δεν έγινε, τα αποκόμαστε. Το 2006 έμεινε ανοιχτή η Ολομέλεια της Βουλής όλο το καλοκαίρι, αλλά θα μπορούσε και τώρα και ήταν ο μοναδικός λόγος για να συζητηθεί πιθανά στοιχεία που έχουν σχέση με σκάνδαλα. Και αυτό το μόνο που κάνανε είναι κρατήσει τρεις μήνες. Να σας θυμίσω. Ναι, αφήστε. Ότι αυτός δεν ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ζητάει κάποιες εκλογές. Ζητούσε τις εκλογές λέγοντας δεν θα πάμε σε προεδρική εκλογή, θέλουμε να γίνουν εκλογές τώρα. Ναι, να μιλήσουμε σώμα για τα σκάνδαλα και τι έγινε το 6 και τι δεν έγινε τώρα. Το 6 αφήσαν ανοιχτή την Ολομέλεια για κάποια σκάνδαλα που ποτέ δεν βρεθήκανε. Και τώρα το κλείσανε. Και τώρα θα βρεθούνε. Ξέρει κανένας Έλληνας ποτέ που θυμάται 30 χρόνια πίσω να έχει τιμωρηθεί κανένας πολιτικός από κανένα σκάνδαλο και δεν το ξέρω εγώ, δεν το θυμάμαι απόψε. Καταρχάς μην ξεχνάτε ότι οι υπουργοί του Πασόκ ήταν στο δικαστήριο. Ο κύριος Τζοβόλας. Κύριος Κουτσόγιος Μακαρίδης. Εγώ είμαι τον κύριο Τζοβόλα, θυμίζω τον κύριο Αθανασόπουλο. Πήγαν, αυτό φύγαν φυσικά. Αλλά πήγαν. Νομίζω ότι αν. Σημασία όμως ότι. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για νεκρός. Λοιπόν, δεν μιλάω, εγώ μιλάω για συγκεκριμένα. Και εγώ συγκεκριμένα. Και εμείς κάνουμε πολύ καλές κινήσεις. Σας θυμίζω ότι η ιστορία των 10 με το 2004. Τώρα που είπατε. Ας μην κολλήσουμε σε αυτό, γιατί θα μπορούσα να σου πω και τους κάτω και δεν θέλω να το κάνω αυτό απόψε. Δεν είναι υπομπή. Θέλετε να μιλήσω για τις ζημίες. Όχι, μιλάω για τις ζημίες. Λοιπόν, γιατί... στο δεύτερο γύρο. Όχι, μην το αφήσουμε έτσι. Όχι, στο δεύτερο γύρο. Θα ξεκινήσουμε την οικονομία. Δεν μπορούμε να λοιπόν, τώρα μιλάτε για την οικονομία. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον αυτό που δεν θα κάνει η κυβέρνηση του Πασόκ είναι να χαρίσει 80 δισεκατομμύρια που χάρισε τώρα αυτή, που έδωσε, που σκόρπισε αυτή η κυβέρνηση, που να τα πάει ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε πουθενά άλλο. Είναι σαφές ότι. Ρωτήστε στις τράπεζες. Είναι σαφές και στις τράπεζες υπάρχουν καθ' τα 8 δισεκατομμύρια που έδωσε, που χάρισε στις τράπεζες για τις ασφαλιστικές φορές καταστρέφοντας τα ταμεία. Φυσικά είναι τα 5 δισεκατομμύρια που έδωσε στους μεγαλομετόχους. Με τη δυνατότητα να του δούμε πρώτα του κύριου Λαγοσκουφή, μόνο αυτό να δει κανείς, μόνο το νοικοκύρεμα, εγώ να σας θυμίσω, είναι εκπληκτικό τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι δημιουργήσανε 467 επιτροπές. 467 αμοιβόμενες επιτροπές. Να κάνουν τι. Δεν ξέρω. Πληρώνουν. Όσο πιο πολλές επιτροπές κάνεις. Ελπίζω να μην το δω στο Πασόκ. Όσε πιο πολλέ επιτροπέ κάνει, τόσο λιγότερο έργο δουλειά γίνεται. Μα κύριε Παντογκελιά, αυτέ τι 37 είχε λόγο που γίνανε μερικέ δεκάδε δικά μα παιδιά να πάνε σε παλιά. Να αναπτυχθούν. Στον τουρισμό. Δεν θελήσαν. Στον τουρισμό, στου επαγγελματίε, στου μικρέμπορου. Δεν δώσε του ξενοδόχου. Του ξενοδόχου. Σε όλου αυτού του κλάδου. Το καλοκαίρι. Επιβάλλει προγράμματα πριν σώσει το μισθό. Από πριν το καλοκαίρι. Όχι, βέβαια και το καλοκαίρι τότε. Από πέρσι τον Δεκέμβριο. Από τότε που δώσανε τα λεφτά για τα αυτοκίνητα. Δώσανε κάποιο ειδικό ποσό. Στους επαγγελματίες. Εγώ ξέρετε τι άλλο. Γιατί το λέω αυτό. Το Σεπτέμβριο δόθηκαν στις ασθενείς. Πώς δόθηκαν τόσο πολλά. Στους εμβολιογράφους, στους γιατρούς, στους υπουργούς. Είναι μηδενιστική αυτή η αναμονή. Μην το κάνετε, γιατί εγώ θα πρέπει να σα πω. Εσείς μπορείτε να συζητάτε έτσι. Εγώ θα προσκύσω την κριτική μου λόγω πολιτική. Λόγω οικονομική πολιτική. Λόγω κοινή πολιτική. Λόγω κοινή πολιτική. Δεν έγινε προσπάθεια. Λόγω του μηδενίσου. Σα παρακαλώ, κύριε, αφήστε με λόγω κοινή πολιτική. Κύριε Τσούρα, είμαι βέβαιο ότι δεν θα καταργηθείτε.